Δραματική ήταν η αλλαγή του χρόνου για μια οικογένεια από τα Μάλια που θρηνεί το χαμό ενός 36χρονου παλικαριού στο βωμό της ασφάλτου. Ο άτυχος νεαρός ιδιοκτήτης εστιατορίου βρισκόταν στο Μοχό που γιόρτασε την αλλαγή του χρόνου με την αδελφή του και άλλους συγγενείς. Αφού αντάλλαξε ευχές, πήρε το δρόμο της επιστροφής. Όμως η διαδρομή έμελε να είναι η τελευταία. Είχε πάει επίσκεψη το παιδί μόνο στην αδελφή του στο Μοχό, κάτι τέτοιο. Και στο γυρισμό του γλίστησε τα μάξι, χάσε τον έλεγχο. Γλιστράνε δρόμοι, έχει πιάσει παγό, ξέρεις, είναι δύσκολο. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το φορτηγάκι που οδηγούσε έφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε στα βράχια στην είσοδο μιας επικίνδυνης τροφής. Πρόκειται για ένα νέο άνθρωπο που καθώς κατέβαινε κάποιο δρόμο λιγάκι επικίνδυνο, πήρε εκτροπή το αυτοκίνητο και έβγε από το δρόμο με το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε. Μόνος του πήγαινε, γλίστησε τα μάξι. Ήταν ένα φορτηγάκι και είναι ελαφριά αυτά από πίσω. Και προφανώς έχασε την πρόσφυση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το σώμα του έφυγε από το κάθισμα και εξφενδονίστηκε στο δόστρωμα με μοιραίες συνέπειες. Στην εξέλιξη του τροχαίου, το σώμα του άτυχου 36χρονου εξφενδονίστηκε στο δόστρωμα με δραματικές συνέπειες. Παρά τον αγώνα δρόμου από τους διασώστες του ΕΚΑΒ και την προσπάθεια των γιατρών στο Παγνείο που μεταφέρθηκε, ο 36χρονος άφησε τα ξημερώματα την τελευταία του πνοή. Η είδηση του τροχαίου συγκλώνησε την περιοχή των Μαλίων, όπου η εορταστική ατμόσφαιρα πνίγηκε στο θρήνο για το χαμό του 36χρονου Νίκου Βλαστού, ο οποίος ήταν πρόσωπο πολύ αγαπητό στην τοπική κοινωνία. Έτσι έγινε, έτσι. Ήταν πολύ αγαπητό παιδί. Φίλοι και συγγενείς άφηναν από το πρωί λουλούδια στο σημείο του δυστυχήματος και σημειώματα στη μνήμη του. Το ποδαρικό του χρόνου ήταν κακό στο Ηράκλειο. Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, δίνοντας συνέχεια στο δραματικό απολογισμό του 2016 που έκλεισε με απανοτά δυστυχήματα. Τις συνθήκες του τροχαίου, στις οποίες φαίνεται να συνέβαλε και ο παγετός που επικρατούσε τη νύχτα, ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.